Επιτάχυνση της μείωσης των μισθών τη διετία 2012-2013 προβλέπει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την νομισματική πολιτική που συστήνει αποφυγή νέων φόρων και δημοσιονομική προσαρμογή μέσω της περικοπής δαπάνων, ενώ θεωρεί κλειδί για την έξοδο της χώρας από την κρίση, την πολιτική και κοινωνική συνένεση, καθώς και την απόλυτη εφαρμογή του μνημονίου. Επίσης, στην έκθεση διατυπώνονται αιχμές για την έλλειψη αποτελεσματικότητας της οικονομικής πολιτικής και των πρακτικών της περίοδου 2010-2011, κυρίως λόγω των αστοχιών στην ίσπραξη των εσόδων και των καθυστερήσεων στις διαρθρωτικές αλλαγές που επέτειναν την ύφεση. Δεν ξέρουμε αν θα εφαρμοστεί και αν μείνει τίποτα, κανένα μεροκάματο στους μισθωτούς και στους εργαζόμενους για να εφαρμόσει αυτό που λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλά δεν είναι για το 12 και για το 13 και για το 14, γιατί τα σχέδιά τους είναι μέχρι το 2015 να ολοκληρώσουν την καταστροφή στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους. Εμείς πάμε 2,5 χρόνια πίσω, όταν από τις αρχές του 2010 το ένα νομοσχέδιο από το άλλο που ψηφιζόταν είτε με τον κύριο Λοβέρδο είτε με τον κύριο Κουτρουμάνη, είχαμε αφέμαξη, κυριολεκτικά αφέμαξη του μεροκάματου και του μισθού από όλους τους εργαζόμενους, είτε ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι είτε δημόσιοι υπάλληλοι. Και βέβαια συνεχίζεται μέχρι και σήμερα αυτό το πράγμα, και τον Ιούνιο, από ό,τι οι ίδιοι ομολογούν, θα έχουμε και νέα μέτρα, είτε με τον κύριο Κουτρουμάνη, είτε χωρίς τον κύριο Κουτρουμάνη, είτε με την Τρόικα, είτε χωρίς την Τρόικα. Τώρα ξαφνικά μας πήγε και η Τράπεζα Ελλάδος. Ας μας πει ο κύριος Προβόπουλος γιατί, ενώ είχε ενημερώσει για το έλλειμμα, όπως βγαίνει σήμερα και λέει, του κύριου Παπαδρέου και τον κύριο Καραμάλι, δεν είχε ανακοινωθεί τότε τίποτα, και γιατί δεν πήραν τότε μέτρα για να σωθεί η ελληνική οικονομία και να μην πληρώνουν όλα τα βάρη οι εργαζόμενοι και οι μισθωτοί. Και ας μας πει ο κύριος Προβόπουλος πόσους μισθούς δίνει στους εργαζόμενους και στα μεγάλα στελέχη που έχει στην Τράπεζα Ελλάδος. 18 μισθοί, 20 μισθοί, και τι μισθοί είναι αυτοί εδώ. Ας μας απαντήσουν σε όλα αυτά πρώτα και μετά να ασχοληθούν με τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, την προσεχή διετία αναμένεται ραγδαία μείωση των μισθών των εργαζομένων στο σύνολο της οικονομίας, η οποία μάλιστα φέτος θα είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με το 2011. Ειδικότερα, οι νέες ονομαστικές προφορολογίες αποδοχές των μισθωτών εκτιμάται ότι θα μειωθούν το τρέχον έτος κατά 8,2 έως 9,2% σε ονομαστικούς όρους, όταν πέρσι μειώθηκαν κατά 3%. Η πτώση θα συνεχιστεί και το 2013, οπότε προβλέπεται ότι οι αποδοχές θα μειωθούν περαιτέρω κατά 7% περίπου στο σύνολο της οικονομίας.